ΟΗΕ. Φόβοι για πάνω από 100 νεκρούς ανοιχτά της Λιβύης. Ερντογάν. Δεν είμαστε μία οποιαδήποτε χώρα. Ρώσος Υπουργός Ενέργειας. Πιθανή ενεργειακή συνεργασία με Τουρκία σε Ανατολική Μεσόγειο. Δυσί. Ικανοποίηση για ανανέωση θητείας της Σουνφικίπ. Για ακόμη 6 μήνες η θητεία της Σουνφικίπ. Οζερσάι. Επικρίνει αναφορές στο ψήφισμα για Ουνφικίπ. Ιός Δυτικού Νείλου. Μέτρα πρόληψης. Το σχέδιο εστία είναι γεγονός. Υπογράφηκαν τα μνημόνια με τις τράπεζες. Ομαδικός βιασμός. 6 μέρες κράτησης στους 7 υπόπτους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 26 Ιουλίου και πάμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Μπροστά σε μια νέα τραγωδία, κυρίες και κύριοι, με μετανάστες βρέθηκαν οι διασώστες στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, πάνω από 100 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο. Τον φόβο ότι πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε ναυάγιο στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης εξέφρασε η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ναυτικού της Λιβύης, 132 μετανάστες διασώθηκαν, αλλά επιπλέον 116 αγνοούνται. Το πλοίο απέπλευσε από το Al Homs της Λιβύης 120 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. Σε αυτό επεβαίναν περίπου 300 άτομα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες επιζώντων που περσινελέχθησαν από ντόπιους ψαράδες και μεταφέρθηκαν στην ακτή από την Λιβική ακτοφυλακή. Διεθνείς οργανώσεις κάνουν έκκληση να μην σταλούν πίσω στην Λιβύη οι επιζώντες, καθώς μπορεί να φυλακιστούν. Μόνο το 2018 υπολογίζεται ότι πάνω από 2.000 άνθρωποι πνίγηκαν προσπαθώντας να διασχίσουν τα νερά της Μεσογείου, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, επικαλούμενος στα λεγόμενα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, προσπαθεί να δικαιολογήσει την εισβολή της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Στο μεταξύ, στα κατεχόμενα έφτασε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Τον ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο θέλησε να ξεκαθαρίσει με τον δικό του τρόπο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο Ερντογάν δήλωσε: «Δεν είμαστε μια οποιαδήποτε χώρα για την Κύπρο, αλλά εγκύτρια των Τουρκοκυπρίων». Με δεικτικό τρόπο, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η Άγκυρα δεν είναι μόνο μια συνηθισμένη χώρα για την Κύπρο, αλλά είναι η εγκύτρια δύναμη. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν. Μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου του κόμματός του, δήλωσε ότι τώρα έχουν τα δικά τους γεωτρύπανα στην περιοχή. Την ίδια ώρα τόνισε ότι η Τουρκία συνεχίζει τα βήματά της στην Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση, όπως είπε, του δικαίου της θάλασσας. Οι παράλογες προσπάθειες περιορισμού, είπε, των νόμιμων δικαιωμάτων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνουν την δυσπιστία της Τουρκίας απέναντι στην Ευρώπη. Ο Ερντογάν κατέριξε λέγοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εκπληρώσει ποτέ το καθήκον της στην Κύπρο. Στο μεταξύ, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό διασφαλίζει την στήριξη στα πλοία της Τουρκίας που διεξάγουν έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, Ταμέρ Σιντζίρ. Τόνισε ότι η Τουρκία συνεχίζει με αποφασιστικότητα τις έρευνες για ανακάλυψη ύδρογων ανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι τουρκικές ενέργειες γίνονται στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας και του ψευδοκράτους. Είπε επίσης ότι Τουρκία και Ελλάδα συμφώνησαν την εφαρμογή 20 μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος ασφάλειας στο Αιγαίο. Η Τουρκία προσπαθεί να εμπλέξει τη Ρωσία στις ενέργειές της για εντοπισμό φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε σχετική δήλωση προέβη ο Ρώσος Υπουργός Ενέργειας. Ο Ρώσος Υπουργός Ενέργειας είπε πως υπάρχει πιθανή ενεργειακή συνεργασία με την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν είναι εμπορικά βιώσιμο και υποφελές για όλες τις πλευρές, οι ρωσικές εταιρείες ίσως πάρουν απόφαση να συνεργαστούν με την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Ενέργειας Αλεξάνδερ Νόβακ, σύμφωνα με το πρακτορείο Sputnik. Υπάρχουν επιτυχημένα έργα ενεργειακής συμμετοχής ρωσικών εταιριών στην περιοχή της Μεσογείου, είπε. Για παράδειγμα, η Rosneft συμμετέχει στην ανάπτυξη του τομέα ZOR. Τέτοιες πρωτοβουλίες διαμορφώνονται από συμφέροντα οικονομικής προτεραιότητας, εξήγησε ο Ρώσος Υπουργός. Ο ίδιος συμμετείχε σήμερα στην Ατάλεια της Τουρκίας στο πλαίσιο της Κοινής Οικονομικής Επιτροπής Ρωσίας-Τουρκίας. Ο Νόβακ επεσήμανε ότι οι δύο χώρες θα συζητήσουν την εξέλιξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων στην συνάντηση η οποία θα διεξαχθεί υπό την συμπροεδρία του Υπουργού Εμπορίου Ρουξάρ Μπέκαν. Με λίγα λόγια, η Τουρκία προσπαθεί τώρα να εμπλέξει στο παιχνίδι των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ρωσία για συνεργασία μαζί της.
Στο μεταξύ, στα κατεχόμενα φτάνει σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον αρχηγό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και τους τρεις αρχηγούς ξηράς πολεμικού ναυτικού και αεροπορίας. Ο Ακάρ θα έχει συνάντηση με τον κατοχικό ηγέτη Ακιντζή και τον λεγόμενο πρωθυπουργό Ερσίν Τατάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκοκυπριακού τύπου, αναμένεται να μεταβεί και αυτός για να επιθεωρήσει σε εισαγωγικά την περίκλειστη πόλη των Βαροσίων. Ο εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού Δημήτρης Δημητρίου με δηλώσεις του εξέφρασε την ικανοποίηση του Δημοκρατικού Συναγερμού για ανανέωση της θητείας της ΟΝΦΙΚΙΠ. Η ομόφωνη υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ του ψηφίσματος για την εξάμηνη ανανέωση της θητείας της ΟΝΦΙΚΙΠ στην Κύπρο είναι γεγονός που σίγουρα μας ικανοποιεί. Είναι σημαντικό πως επαναβεβαιώνονται όλα τα ψηφίσματα που έχουν να κάνουν με την Κύπρο και γίνεται ξεκάθαρη αναφορά για την βάση επίλυσης του Κυπριακού. Υπογραμμίζει πως δεν μπορεί να είναι άλλη από την Ιτιζονική Δικοινοτική Ομοσπονδία στη βάση και του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα. Μέσα και από αυτό το ψήφισμα στέλνονται πολύ συγκεκριμένα μηνύματα και σε ό,τι αφορά την βάση επίλυσης του Κυπριακού και σε ό,τι αφορά την διαδικασία, αλλά και σε ό,τι αφορά την πολιτική βούληση που είναι απαραίτητη. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε την πολιτική βούληση της δικής μας πλευράς πολλές φορές στο προηγούμενο διάστημα. Θα το πράξει και στη συνάντηση της 9ης Αυγούστου. Το ζήτημα είναι να υπάρξει αντίστοιχη ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως το σχετικό ψήφισμα για την ανανέωση της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο υπάρχουν θετικές πρόνοιες. On behalf of the government of Cyprus, I would like to express our satisfaction that the Security Council has followed the recommendation of the Secretary General and renewed the mandate of the peacekeeping force in Cyprus without any change. We believe, and it's our strong feeling, that as long as the abnormal situation on the ground persists, the presence of the peacekeeping force is necessary. This is why, as the host country, we have given our consent for the renewal of the peacekeeping force. Of course, the resolution adopted now by the Security Council contains also an